Εδώ μαζί μου ο καλό συνάδελφο, πολιτικό συντάκτη, ο Γιάννη Κοροναίο, με τον οποίο θα συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Καλησπέρα, Κώστα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιάννη, μου καλό μεσημέρι, καλώ ήρθε. Λοιπόν, πώ τα άκουσε τα ονόματα, Κοίταξε τα λίγο πρώτα πολύ. Ναι, είναι τα πρώτα επίσημα από τη Νέα Δημοκρατία. Τα οποία κάποια λίγο πολύ είχαν διαρρεύσει είχαν ακουστεί αρκετά. Δηλαδή, μιλάμε για τι νέε εισόδου στο ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία. Ε, λίγο πολύ και λόγω τη υπόθεση με την ε, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, ξέραμε ότι αρχίζουν και μειώνονται και οι θέσει. Οι εκπροημίου κατηλημένε, α το πούμε έτσι, στο Ευρωψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία των, ε, των σημερινών Ευρωβουλευτών τη. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν ότι είναι η, ε, ο κύριος Μημαράκης, ο, η, η, η κυρία Σπυράκη ας πούμε, που είχε ενδιαφέρον να δούμε πώς τα κατέληγε και η δική της υπόθεση ότι είναι εκτός η κυρία Ασημακοπούλου, ο κύριος Δαγοράκης που είναι ένα από τα ονόματα που λες και εσύ που ακούγονται για μετακόμιση yeah, yeah. στο Πασόκ. Ή για μεταγραφή μια κοίτα. Μεταγραφή ακριβώ. Του, το ταιριάζει του κύριου <laughs> Ζαγοράκη <laughs> ακριβώ. Και η κυρία Σιμακοπούλη, ο κύριο Ζαγοράκη και ο κύριο έτσι, ο οποίο έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, Επομένω, αυτό, αν το κάνουμε, αν, το, αν κάνουμε και μια προβολή στο μέλλον και δούμε πώ μπορούν να εξελιχθούν τα, το αποτέλεσμα, λαμβάνοντα υπόψη τι δημοσκοπήσει που έχουμε στα χέρια μας και η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κινηθεί περίπου στον ίδιο αριθμό ευρωβουλευτών, σημαίνει ότι ανοίγουν θέσεις και για νέες εισόδους, για νέα πρόσωπα και έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Κάποια ήδη τα είδαμε, ας πούμε το, τον κύριο Τσιόδρα, ε, που είναι ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι θα, θα, θα είναι από αυτούς που θα πάνε καλά τέλος πάντων στις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς το διευθυντή γραφείο θα του Πρωθυπουργού δεν μπορεί, θα παίξει δυνατά προφανώ. Του πρωθυπουργικού γενικά, του, του μηχανισμού, θα λέγω, του πρωθυπουργικού μηχανισμού. Ε, από την άλλη είναι κάποιε πάλι μεταγραφέ, ο κύριο Σέρμπο, η κυρία Χρυστοφυλοπούλου από την πλευρά του Πασόκ. Εκεί θα βάζα και τον κύριο Καρανικόλα, βέβαια, ο οποίο είναι πρώην, πάθος. πρώην, πρώην πάθος. Πασόκ, ήταν αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου το, στο Πασόκ. Ε, είχε δοκιμάσει την τύχη του ω βουλευτή, δεν τα είχε καταφέρει. Είναι μια ευκαιρία πάλι η Ευρωβουλή η επάνωδο ε, τη ε, κυρία Δούνια, θα διεκδικήσει και η κυρία Δούνια θέση στο Ευρωψηφοδέλτιο, πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Ε, υπάρχουν δύο Ολυμπιονίκε, ο κύριο Δήμα και η κυρία Παντουλίτο. Αν δεν κάνω λάθο, ανακοινώθηκε η κυρία Παντουλίτο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Γιατί... Οι Ολυμπιονίκε το 1992, αν θυμάμαι α, καλά. Ακριβώ, πολύ σωστά. Πώς ο κύριο Δήμα είχε και, και συνέχεια, συνέχεια είχε και περισσότερα μετάλλια. Ε, είναι ένα ψηφοδέλτιο. Ένα αξιοσημείωτο, αν μου επιτρέπει, είναι και το ότι γιατί υπήρχε ρεπορτάζ τι προηγούμενε μέρε που είχε να κάνει με το ότι αναζητώντα κάποια πρόσωπα. Που να είναι λίγο πιο σε εισαγωγικά δεξιά, mm -hmm. να το πούμε προ τα δεξιά, γιατί το Ευρωψηφοδέλτιο mm -hmm. και αυτό που ανακοινώθηκε mm -hmm. και άλλα, και ένα κομμάτι το οποίο εκρεμεί, έχει πολύ κεντρό άρωμα, κεντρό χρώμα, α το πούμε έτσι. Αναζητούσε κάποια πρόσωπα στα δεξιά ε, η Νέα Δημοκρατία, το πρωθυπουργικό επιτελείο, προκειμένου και να βάλει και ένα φραγμό στι διαρροέ προ τα δεξιά, το βλέπουμε και αυτό στις δημοσκοπήσεις, Επομένω, εκεί πέρα υπήρχαν κάποια νόματα που έπαιζαν. Πρώην εν αποστρατεία ε, αρχηγών στι ενόπλε δυνάμει. Ο κύριο Μπλουμ, που είναι ο πρώην αρχηγό ΓΕΑ yeah, στην αεροπορία, είναι υποψήφιο ευρωβουλευτή. Είχαν ακουστεί και άλλα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι α πούμε του κυρίου Αλκυβή. Στεφανή <σχ> και πάλι. Επιμένει. Έτσι κι υπάρχει περιθώριο. Γιατί, έδωσε το στίγμα. Είναι και κεντρό το ψηφοδέλτιο. Και προς, θα δούμε αν θα κινηθεί προς τα δεξιά. Έχει πασοκογενείς. Ευρωπαϊστές έχει. Γιατί δεν είναι εθνικό ψηφοδέλτιο. Είναι ευρωψηφοδέλτιο. Άνθρωποι οποίοι γνωρίζουν τι είναι οι επιτροπέ αναφορών στο Ευρωκοινοβούλιο. Άνθρωποι αν ξέρουν πού είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Αν ξέρουν ότι σε 150 μέτρα... Μάλλον σε 1500 μέτρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ξέρουν τι είναι οι Ευρωπαϊκές Επιτροπές, ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί έχουμε ή είναι κάτι σε εθνικό ψηφοδέλτιο, lifestyle και ούτω κάθεξή Ξέρουν τι είναι η Ευρώπη αυτή. Πολύ σημαντικό θέμα, πολύ σοβαρό θέμα νομίζω έτσι και ιδίως για όλα αυτά που ε, θα ακουστούν στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, και θα αφορούν και, τη, και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τις κοινωνίες, ε, τις προφανώς, ευρωπαϊκές δεν κοινωνίες. Αυτό. Ε, εγώ θα το βάζα... Γιατί καλά, είσαι στρατηγός, οκ, okay. το καταλαβαίνω. Είσαι Ολυμπιονίκη, το καταλαβαίνω. Είσαι, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας, το καταλαβαίνω. Ξέρεις όμως τι είναι η Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να είχαν ασχοληθεί κατά γνώμη πολύ περισσότερο από ό,τι φαίνεται και με τα ονόματα που ακούγονται, όχι μόνο αυτά που ανακοινώθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, που θα πρέπει να είχαν ασχοληθεί περισσότερο τα κομματικά επιτελεία. Νομίζω, ενώ υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, δηλαδή από το ρεπορτάζ που κάνουμε, Κώστα, το ξέρει, που, φαίνεται, που, έχουν γνώση, δηλαδή είτε ακαδημαϊκά, δηλαδή και ω καθηγητέ. Έχω στο μυαλό μου τώρα συγκεκριμένου ανθρώπου οι οποίοι και στο παρελθόν είχαν διατελέσει ευρωβουλευτέ, αλλά είναι και γνώστε τη ευρωμα... ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ε, αυτό είναι το σημαντικό. Όπω και ε, άνθρωποι είναι. οι οποίοι από διάφορε θέσει, θα λέγα, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιοι νομικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί επισταμμένα με υποθέσει οι οποίε έχουν αναχθεί, έχουν, έχουν, πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και γνώση τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τη Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, έχουν αποκτήσει κάποιε επαφέ. Γιατί το λειτουργεί το. τώρα και το ξέρει πολύ καλά. Υπάρχουν και τα λόμπι, Το λόμπι, δηλαδή, το λόμπι, λόμπι έτσι, των Βρυξελών, τα λέμε αλλά, όλα. κρυβόμαστε <laughs> τώρα πίσω από το δάχτυλό μα. Υπάρχει ένα λόμπι το οποίο υπάρχουν άνθρωποι και κάποιοι έχουν κάποιε ονομίε. Αυτό, όταν είναι προ όφελο τη χώρα, των εθνικών συμφερόντων, ε, είναι θετικό να χρησιμοποιηθεί. Αλλά πρέπει να του ξέρει και αυτού του ανθρώπου. Εκεί λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό που λε. Αν ένα άνθρωπο ο οποίο έχει σταδιοδρομήσει ε, ευδοκίμω, α το πούμε έτσι, να το χρησιμοποιήσουμε και τον όρο, ε, σε διάφορε θέσει, έχει κάνει μια αξιοσημείωτη καριέρα είτε στι ενόπλε δυνάμει, είτε στο χώρο του επιχειρήν, ε, ακόμα και στην πολιτική, αν θέλει στο, στο Την εσωτερική ε, ε, Εσωτερικά ακριβώ, αν μπορεί όλε αυτέ τι γνώσει, όλε αυτέ τι ικανότητε που έχει, να τι μεταλαμπαδεύσει, να τι μεταφέρει στι Βρυξέλλε. Θα έλεγα και από το παρελθόν δεν, πρέπει, δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Δηλαδή, γι' αυτό στο λέω ότι πρέπει να υπήρχε μεγαλύτερη προσοχή από πλευρά κομμάτων. Τώρα θα μου πει κάποιο ότι αναγκαστικά από τη στιγμή που είναι εκλογέ, είναι ψηφοφορία και θέλει να έχει ονόματα που μπορούν το να τραβήξουν το ακριβώ και... του τώρα... ε, ψηφοφόρου. Τώρα... Και αυτό ίσω είναι λάθο. Ε, δεν θα έλεγα και για μα, γιατί και εμεί προσπαθούμε και είναι και τέτοια πια το, το πλήθο των ειδήσεων που είναι καθημερινά, που ίσω χρειάζεται και λίγο μεγαλύτερη εκπαίδευση σε εισαγωγικά των πολιτών, ε, ιδίω για τι ευρωεκλογέ, ότι έχουν διαφορετικά κριτήρια Περα, και διαφορετικό κόσμο. Πάντω απάντησε εμέσω και λε διαφορετικός... και, ε, και, και ίσω στο μυαλό μου, θα παίξει ρόλο το όνομα. Αυτό ουσιαστικά μου είπε πριν από ελάχιστο δευτερόλεπτα. Δεν έχει σημασία. Αν είναι ευρωεκλογή ή αν είναι εθνική εκλογή. Δεν έχει σημασία ποιο πρέπει να είναι το αποτέλεσμα, προ τα πού θα κινηθεί η χώρα, γιατί δεν θα παίρνει αποφάσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θα παίρνει αποφάσει το Ευρωπαϊκό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά, το όνομα παίζει. Δηλαδή είναι πάλι κάτι σε lifestyle κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, αν έχει ένα βαρύγδουπο όνομα, θα σε ψηφίσει ο άλλος. Μπορεί να, είσαι, να γνωρίζεις απ' έξω και ανακατωτά. Το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ευρωπαϊκό κατεστημένο, τα λόμπι το ένα το άλλο. Δεν σε ξέρει η μάνα σου, δεν σε ψηφίζουν. Και επειδή δεν σε ξέρουν ακριβώ οι πολίτε, επειδή ε, για να το κάνει σωστά και όλο αυτό που περιγράφουμε, ε, δεν χρειάζεται να είσαι και συνεχώ. Στην πρώτη σελίδα τη δημοσιότητα ε, ναι. πρέπει να δουλέψει σε ό, και ό,τι παράθυρο λίγο... και... Αθώροι, και... Ακριβώς. και πόρτα υπάρχει σε εκεί. Και αυτό δυστυχώ λειτουργεί σε βάρο. Δηλαδή γνωρίζω αξιωσίμου και στη Νέα Δημοκρατία πολύ. Μα εξαιρετική. δεν είναι θέμα, θέμα κομμάτων, είναι, είναι... Είναι, θέ, είναι θέμα πολιτικών απόψεων. Ε, συνεχώς, έχω συγκεκριμένου ανθρώπου στο μυαλό μου, τέλο πάντων δεν είναι τη παρουσία να το συζητήσουμε, αλλά οι οποίοι ακριβώ έχουν. Τόσο καλή γνώση τη Ευρώπη και το τι συμβαίνει εκεί, οι οποίοι όμω δεν κατάφεραν να εκλεγούν. Γιατί, ε, τι θέσε στο. Ε, πάει να σε ψηφίσει ο κόσμο. Ε, Δυστυχώ τώρα αναγνω... δεν υπάρχει αναγνωρισιμότητα. Είναι και θέμα εκπαίδευση. Η αναγνωρισιμότητα δεν αρκεί ένα βιογραφικό που θα δει ο άλλο ότι είσαι, ξέρω εγώ, ήσουν για 20 χρόνια στι Βρυξέλλε ω ε, σύμβουλο κάπου ή ήσουν ναι. σε ένα όργανο ευρωπαϊκό. Mm. Δεν είναι αρκετό από μόνο του να σπρώξει έναν ψηφοφόρο να σε ψηφίσει επειδή το ξέρει. Καλό, κακό κυρίω, ε, ψηφίζουμε του γνωστού. Λοιπόν, και είναι κάποιε, αν μου επιτρέπετε να το πω Γιατί θέλω να το πω το συγγνώμη. Α πούμε, ο, 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 ο Πύρο Δήμας, που, που πάει ναι. το μυαλό μα έτσι, που μα έχει, έχει τιμήσει τα εθνικά χρώματα. Έχει γνώσει, γιατί διατέλεσε για αρκετά χρόνια ε, πρόεδρο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρση Βαρόν. Mm. Θέλω να πω ότι έχει μια επαφή, γιατί και αυτό, καμιά φορά, είναι λίγο δύσκολο για κάποιον ο οποίο. Ο οποίο φεύγει Μόταν από τα. Όταν είσαι πρόεδρο ενό διεθνού οργανισμού, έχεις, κάτι έχεις ξέρω, κανείς, Είναι απλά τα πράγματα, έχεις, ρε παιδιά. Μετά, Μετάσχει σε διασκέψει, έχει γνωριμίε, έχει ανοίξει τα μάτια σου, που λέμε. Είσαι ένα άνθρωπο του κόσμου. Δεν είναι, είναι ένα άνθρωπο μόνο τη ψωροκόστρα που λέμε εμεί εδώ. Λοιπόν, μέχρι τώρα υπήρχε μια πολιτική κυριαρχία δεδομένη. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι Είναι δημοσκοπικά, και όχι δημοσκοπικά, και η Κάλπη έδωσε το 41% και οι δημοσκοπήσεις έδιναν. Είναι ίσως το πρώτο διάστημα εδώ και πάρα μα πάρα πολλά χρόνια όπου κάτι δεν πάει καλά φαίνεται. Η, δημοσκόπηση, η τελευταία δημοσκόπηση, όχι ότι δείχνει κατακρίνηση, προφανώς, για την κυβέρνηση προφανώς αλλά και το 5% είναι απώλεια. Δεν το λες μία απώλεια. Ε, αυτό θα επηρεάσει ε, λες, της, ε, το κλίμα των Ευρωεκλογών γιατί πολλά έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Και, και θέματα υποψηφίων, αναγκάσει και μια υποψήφιος η κυρία Σιμακοπούλου να μην είναι επίσημα στο, στο ψηφοδέλτιο, τα ΤΕΜΠΗ. Τα... Πολλά θέματα. Τα τέμπι και αυθές. μάλιστα τα ΤΕΜΠΗ είναι ένα θέμα που έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα στην Ευρωβουλή. Θα σου πω τη δική μου γνώμη, ιδίω για τα τέμπη. Έχει απόλυτο δίκιο που λε γιατί έχει γίνει έτσι όπω έχει γίνει και επειδή είναι ο χειρισμό τη όλη υπόθεση, αλλά και με το, την παρουσία των συγγενών των θυμάτων, και αναφέρομαι κυρίω στην κυρία Καριστιανό, αλλά και στον κύριο Ασλανίδη, του γονεί οι οποίοι σηκώνουν το βάρο και εκτό συνόρων για να παραμείνει ψηλά και να συνεχίσει η διερεύνηση ακόμα και σε επίπεδο Ευρώπη Τη υπόθεση των τεμπών Τα Τέμπη, εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει σε δεύτερη φάση. Δηλαδή, βγήκε ο λογαριασμό για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία. Θα βγει μάλλον σε δεύτερη φάση. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα επηρεάσει περισσότερο το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών από ότι επηρέασε. Ναι. Γιατί είχε συμβεί, ήταν πολύ κοντά στο, στο, στη, στο στήσιμο τη κάλπη των εθνικών εκλογών. Παρ' όλα αυτά, όμω, δεν είχε, όπω αποδείχτηκε. Έτσι τον αντίκτυπο, τον αρνητικό αντίκτυπο στο εκλογικό αποτέλεσμα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν και κυρίως λόγω των χειρισμών που έγιναν Αυτό, μετά. Αυτό ακριβώς δεν είναι, το, θέμα, δεν είναι το, το δυστύχημα, είναι ότι μετατράπηκε το δυστύχημα σε έγκλημα. Ακριβώς. Γιατί όλοι πλέον το χαρακτηρίζουν, όχι όλοι, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία και των ελλήνων πολιτών το χαρακτηρίζουν έγκλημα. Η ίδια είναι... κοινωνία, ακριβώς, όπως το λες Κώστα, δηλαδή, η, η η πλειονότητα στην κοινωνία, τουλάχιστον έτσι όπως το, που το βλέπουμε και σε συζητήσεις από τα social media και τα λοιπά. Φαίνεται ότι έχει, ε, ε, είναι δυσαρεστημένοι. Δεν ξέρω αν μιλούν και οι ίδιοι αυτό που λένε οι συγκινήσεις των θεμάτων ή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα της συγκάλυψης, αλλά βλέπουν, είναι όλοι βέβαιοι ότι δεν έχει ε, φανεί, δεν έχει βγει στο, στο φως όλη η πραγματικότητα και δεν είναι διατεθειμένοι να μείνουν σε αυτό που βγήκε και στο πόρισμα τη Νέα Δημοκρατία, του κυβερνώντο κόμματο στην Εξεταστική, ότι ήταν μόνο λάθο του, το, 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 το Σταθμάρχη και των δύο μηχανοδηγών, οι οποίοι δεν είναι και κοντά μα για να μα περιγράψουν πράγματα. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα επηρεάσει αρκετά. Και είναι και άλλα ζητήματα, Κώστα, όπω ε, που ίσω στι εθνικέ εκλογέ. Ε, ε, υπάρχουν και άλλα κίνητρα, πούμε, ότι αν θεωρείς ότι μπορείς να σε κυβερνήσει καλύτερα. Και επειδή έχει ε, συγκεκριμένες επιλογές, είτε κάθε σπίτι σου και δεν ψηφίζει, είτε ψηφίζει αυτό που θεωρεί ότι μπορεί να, να, να κυβερνήσει καλύτερα. Στι ευρωεκλογέ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχει αυτό το άγχο, α το πούμε έτσι, και μπορεί να περάσει και πιο εύκολα μηνύματα. Ένα μήνυμα για την ακρίβεια μπορεί να το περάσει εκεί. Για αυτό που έχει να κάνει με το κράτο δικαίου και μέσα κυρίω προμετωπίδα, α πούμε, τα τέμπη, μπορεί να το περάσει εκεί. Μια δυσαρέσκεια που υπάρχει ακόμα και για Πολιτικέ επιλογέ ή τα προοδευτικά νομοσχέδια που λέμε και ένα κομμάτι του συντηρητικού ακροατηρίου τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το καταπιεί, θα το βγάλει εδώ πέρα. Γιάννη, εάν και εφόσον υπάρξει σημαντική, όχι δημοσκοπική πλέον, αλλά υποχώρηση στην κάλπη. Έτσι. Και μπορεί να μην είναι πέντε, μπορεί να είναι 6, μπορεί να είναι εφτά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι. Γιατί όσο περνάει ο καιρό, νομίζω ότι το ειδικά το θέμα των τεμπών, όχι απλώ γιγαντώνεται, αλλά επηρεάζει ακόμα περισσότερο. Και τη σκέψη και το νου ναι, ναι. των πολιτών. Βλέπεις πολιτικές εξελίξεις άλλου είδους. Κοίτα, το, ε, θα, π, αυτό πρέπει και να αυτό το δούμε, Και Αυτό αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ. έτσι; Γιατί ε, έχει ακουστεί θα είμαι μέχρι τι ευρωεκλογέ, Όχι, δεν θα είμαι μέχρι τις ευρωεκλογέ, Θα είμαι μέχρι τις εθνικές εκλογές. Είναι όλο αυτό που είχε <laughs> να κάνει με την εσωστρέφεια, <laughs> εσωστρέφεια του ΣΥΡΙΖΑ. Που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να την... Ε... Να την αφήσει πίσω, αν την έχει αφήσει πίσω ο κύριο Κασελάκη και όλη η ηγετική ομάδα τέλο πάντων στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Σίγουρα το, το, το πρώτο είναι, έχει να κάνει με το πού θα κυμορφωθούν τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι έχει μπει ο πύχη στο, στο προηγούμενο αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, το 33%, και το λένε αρκετά αν το παρατηρήσει στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο πύχη είναι το 33% των προηγούμενων ευρωεκλογών και δεν είναι το 41% τον εθνικό. πριν από ένα χρόνο, αυτό τεχνεί πολλά. Γιατί ακριβώς λίγο πολύ αυτό που λέμε εμείς το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι και στο, στα, στα κομματικά επιτελεία σύνολο και κυρίως στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Αν έχει το 3 μπροστά, να το πούμε έτσι σχηματικά, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και αν είναι το μεγάλη ένα απόσταση μπροστά, και το, το ένα, ένα μπροστά ακριβώς. για του άλλου δύο. Για τους άλλους δύο. Και το ένα όχι και γεμάτο, δηλαδή αν είναι μέχρι 15-16% όποιος από τα δύο κόμματα τα υπόλοιπα, ο ΣΥΡΙΖΑ βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων ή το Πασόκ βάσει άλλων προηγούμενων, ε, είναι εκεί πέρα, νομίζω ότι δεν θα, υπάρχει μεγάλη, δεν θα υπάρχουν μεγάλη κρατασμοί στη Νέα Δημοκρατία, όσο και καθόλου. Αν έχει φύγει το τρία από μπροστά και έχει μπει το δύο. Και στου άλλου έχει πάει το δύο. Είναι ή οριακά ναι, ναι. τέλο πάντων το δύο. Εκεί νομίζω ότι θα. σε καμία περίπτωση δεν, δεν είναι άμεσε οι πολιτικέ εξελίξει. Όχι, αλλά δεν Θα είναι, ναι, για άμεσες, θα αλλά είναι μεγαλύτερη η πίεση στην να κυβέρνηση. Ναι, έτσι. θα είναι μεγαλύτερη η πίεση ε, στην κυβέρνηση. Και αυτό ε, θα, θα αποτελέσει και την αφορμή να βγουν ίσω και κάποια εσωκομματικά προβλήματα τα οποία μέχρι τώρα κρύβονται διάφορου λόγου. Κρυβούται γιατί υπάρχει ανικανότητα από την άλλη το πλευρά. Πούμε, και, και, υπάρχει και υπάρχει και αυτό το πρόβλημα τη αντιπολίτευση. Το έχουμε δει. Έχει, έχει δυσκολίε η αντιπολίτευση και ω αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο αυτό που έγινε το, του προηγούμενου μήνε. Και σε επίπεδο αρχηγού, υπό ποια έννοια. Το ότι δεν έχει αρχηγό που είναι ε, μέλο τη Βουλή είναι επίση πρόβλημα. Το ότι φέρνει μια αλλαγή. Ιδίω για τον ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στο πώ σα πει να όπω ήταν. Ναι. Ακριβώ, όλο αυτό μέχρι να εμπεδοθεί θέλει καιρό. σω αν τον βοηθήσει λίγο το αποτέλεσμα, μπορεί και ο κύριος Κασελέκη να διαχειριστεί πολλά, διαφορετικά τα πράγματα. Πολλά έχουμε να, να δούμε το, το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα Πώς πολύ, στα, πολύ για την παρουσία σου και, τη, και για τη συζήτηση. Να είσαι καλά.